Με ένα ακόμα ζήτημα που καίει το Μέγαρο Μαξίμου, αυτό τη παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη, εμπλουτίστηκε η πολιτική αντιπαράθεση λίγο πριν τη λήξη τη προεκλογική περίοδου. Το σύριαλ των πόθεν έσχε του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού τη Αξιωματική Αντιπολίτευση συνεχίζεται την ώρα που η απόφαση τη Αρχή Διασφάλιση Απορρίτου των Επικοινωνιών να μην καλέσει τον Αρχηγό τη Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών για εξηγήσει για την παρακολούθηση του Πρόεδρου του Πασόκ βάζει φωτιά στο πολιτικό σκηνικό ακόμα και σε αυτό τη επόμενη Ευρωκάλυψη. Θα τα λύσει αυτά η ανεξάρτητη αρχή με την ΕΕΠ. Δεν έχω να πω τίποτα εδώ θέμα αυτό. Σε λύση σιωπητηρίου φαίνεται πω καταλήγει ο γόρδιο δεσμό τη παρακολούθηση του Νίκο Ανδρουλάκη από την ΕΕΠ. Η πολυαναμενόμενη συνεδρίαση τη Αρχή Διασφάλιση Απορρίτω Επικοινωνιών για την υπόθεση τη παρακολούθηση του αρχηγού του Πασόκ και την εφαρμογή τη απόφαση του Συμβουλίου τη Επικρατεία πραγματοποιήθηκε εχθέ. Με τι πληροφορίε να συντείνουν στην απόρριψη τη εισήγηση του Προέδρου τη Χρήστου Ράμου για κλίση του επικεφαλή τη ΕΕΠ Θέμη Στοκλίδε απόρριψη που τελικά έρχεται με ωριακή 4 προς 3. Θα κινηθώ εναντίον σε οποιοδήποτε αρνείται να εφαρμοστεί η απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου τη χώρα, η οποία λέει πρέπει να μου δοθεί η τυπική αιτιολογία Προφανώς να συνεχίσει το δικαστικό μου Υπενθυμίζεται πω στα τέλη του περσινού Σεπτεμβρίου, μέλη τη ΑΔΑΕ αντικαταστάθηκαν με κατηγορίε για παραβίαση των συνταγματικών διατάξεων από την πλειοψηφία, για την οποία μάλιστα ο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών έχει επίση προσφύγει στο Συμβούλιο τη Επικρατεία. Θυμίζω ότι παρούσα πλειοψηφία στην ΑΔΑΕ διαμορφώθηκε πρόσφατα μετά τον ορισμό νέων μελών από τη διάσκεψη των Προέδρων τη Βουλή με τη σύμπραξη Νέα Δημοκρατία και Βελόπουλου χωρίς την απαιτούμενη πλειοψηφία των τριών πέμπτων των μελών της, όπως προβλέπεται στο Σύνταγμα. Μάλιστα, η νέα σύνθεση τη ΑΔΑΕ ορίστηκε από τη Βουλή την παραμονή τη κρίσιμη συνεδρία τη ΑΔΑΕ, στην οποία θα αποφασίζονταν η επιβολή προστίμου στην ΑΕΠ για τη στάση τη στο σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Κατά τι ίδιε πληροφορίε, ο Νίκο Ανδρουλάκη παραπέμπεται στο Συμβούλιο Συμμόρφωση του Συμβουλίου τη Επικρατεία, με την αρχή να δηλώνει ουσιαστικά πω αδυνατεί να κινηθεί νομικά και εναντίον όσων στην ΑΕΠ και την ΑΔΑΕ ευθύνονται για την εφαρμογή τη απόφαση του Συμβουλίου τη Επικρατεία και την άρνηση ενημέρωσή του. Λαύρος κατά τη κυβέρνηση και του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ο Πρωθυπουργό των Υποκλοπών, που είχε θέση μέσω τη Ε.Ε. και του Πρέντατορ, υπό παρακολούθηση το μισό του Υπουργικό Συμβούλιο, τους πολιτικούς του πολιτικού του αντιπάλου, δημοσιογράφου αλλά και την ηγεσία του στρατεύματο, συνεχίζει τι ίδιε πρακτικέ προκειμένου να συγκαλύψει το σκάνδαλο στο οποίο πρωταγωνιστεί. Μάλιστα, κατηγορεί τον Πρωθυπουργό πω προσπαθεί να κερδίσει χρόνο για να αποτρέψει το αναπόφευκτο. Η διαρκή προσπάθεια συγκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών είναι πλέον ξεκάθαρη απόδειξη τη ενοχή του Πρωθυπουργού και του περιβάλλοντο του. Και στην προσπάθεια αυτή έχει δείξει πω δεν διστάζει να υπονομεύσει την ανεξαρτησία των ανεξάρτητων αρχών και να κάνει κουρελόχαρτο το ίδιο το Σύνταγμα. Σφοδρά πειρά και από Νέα Αριστερά και κόσμο. Επειδή οδεύουμε προ τι ευρωεκλογέ, οι πολίτε γνωρίζουν ότι αυτέ οι μεθοδεύσει δεν έχουν καμία σχέση με ευρωπαϊκό κράτο. Την Κυριακή, οι πολίτε θα αποθαρρύνουν τι αλαζονικές πρακτικέ τη Νέα Δημοκρατία που έχουν ισοπεδώσει πλέον κάθε έννοια ισονομία και κράτου δικαίου. Όλα αυτά αποτυπώνουν πώ λειτουργεί σήμερα το κράτο δικαίου στην Ελλάδα. Είναι και αυτό ένα σημαντικό κριτήριο τη ψήφου μα την Κυριακή, τουλάχιστον για όσε και όσου θέλουν να ζουν σε μια σύγχρονη δικαιοκρατούμενη δημοκρατία.